άκουσα 2-3 εκρήξεις από έξω. Δεν έδωσα σημασία. Μετά από 2 λεπτά περίπου άκουσα άλλες 2-3. Βγήκα έξω, άνοιξα την πόρτα, είδα τη λάμψη από τη φωτιά. Πήρα τα πράγματά μου, τα παπούτσια μου, τα λεφτά μου. Βγήκα έξω, ειδοποίησα την κυρία δίπλα της, φώναξα ότι έχουμε πιάσει φωτιά. Ανέβηκα τη σκάλα. Είχε πολύ καπνό και έτσι έπεσα κάτω και βγήκα έξω. Βγαίνω εδώ που λες, ανοίγω την πόρτα. Βλέπω τη λάμψη, δεν βγήκα άλλο έξω. Ξαναμπήκα μέσα, πήρα τα πράγματά μου, τα μαπούτσια μου και κάτι χρήματα που είχα. Βγήκα έξω, έβαλα την κουκούλα μπροστά, πέρασα από εδώ έτσι με πλάκι και ανέβηκα πάνω. Ωραία, και στη σκάλα, στα μέσα της σκάλας δεν άντεχα από το καπνό και έπεσα κάτω. Και αυτός εδώ ήταν ο πίνακας που πήρε φωτιά, έτσι. Ναι, εδώ ήταν τα ρολόγια όλα. Δεν πήρε ο πίνακας, εγώ τη φωτιά την είδα εδώ μέσα, μέσα στα ντουλάπια δηλαδή. Περί ώρα 15:30 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε πολυκατοικία. Άμεσα ανταποκριθήκαμε με 4 οχήματα από την ΠΥΝΑ Λαμίας και ένα όχημα από την 7η ΜΑΚ με συνολικά 12 άντρες. Οι πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες στην αρχή, αναφέρανε για εγκλωβισμένα άτομα στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Επεμβήκαμε άμεσα, η πυρκαγιά από ό,τι διαπιστώσαμε ήταν στους μετρητές της ΔΕΗ στο υπόγειο της οικοδομής. Δύο διαμερίσματα που ήρθαν στο υπόγειο, ευτυχώς οι πόρτες ήταν κλειστές και δεν είχαμε θέμα. Πήσαμε έγκαιρα τη φωτιά και δεν δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα στην πολυκατοικία.